κάθε τρεις και λίγο Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα ή μάλλον εγώ καλώς ήρθα εκεί που είστε εσείς γιατί εγώ έρχομαι σε σας και να είστε εσείς σε εμά. Κάθε τρεις και λίγο το podcast μέσα από το samostimes.gr το samostimes στην σελίδα μας στο facebook και στο κανάλι του samostimes στο youtube όπου μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να μας ακολουθείτε. Κάθε και λίγο και σήμερα εδώ μαζί για να δούμε αρκετά θεματάκια και ενδιαφέροντα γιατί τελικά θα πρέπει να δούμε εδώ παρεούλα αν η κυβέρνηση έχει καράβια και πότε τη συμφέρει να έχει καράβια και πότε όχι να μιλήσουμε για τα μαχαίρια που έχουν βγει για τα προκατακτικά μιας επικής μάχης των εκλογών που από ό,τι φαίνεται ξεκίνησαν για τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες όλος περιεργούς και δεν ξέρω γιατί θα το δούμε μάλλον και το γιατί γιατί αναφέρεται χαρακτηριστικά το γιατί δεν θέλουν το 5G κοντά στα αεροδρόμια και για την ελπίδα η οποία έρχεται αλλά δεν είναι προεκλογικό σύνθημα του Πασόκ κάθε τρεις και λίγο ξεκινάμε Να είμαστε λοιπόν εδώ κάθε τρει και λίγο στο μικρόφωνο δημοσιογράφος Μιχάλης Βαρνιάς και είχαμε υψηλέ αφήξει από την Τετάρτη μέχρι σήμερα που είχαμε το τελευταίο μας podcast την Τετάρτη είχαμε υψηλέ αφήξει. Είχαμε λοιπόν άφηξη στην ΣΑΜΟ του ενός και μοναδικού Υπουργού Ναυτιλία και Ινσιωτική Πολιτική, έναν και μοναδικό έχουμε, δεν έχουμε δύο, γι' αυτό το λέμε αυτό, τον κύριο Γιάννη Πλαγιωτάκη. Ο κύριο Πλαγιωτάκη, ο οποίο έχει καταφέρει σε αυτή του την θητεία να έχει περάσει σχεδόν απαρατηρητό και μπράβο του, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στην κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη, εν προκειμένου να καταφέρει να περάσει απαρατηρητό. Γίνονται τόσα πολλά, τα οποία όμω τα χρεώνονται όλα ο μεγάλο ηγέτη. Έτσι οι υπουργοί καταφέρουν να περνάνε απαρατήρητοι. Ήρθε λοιπόν ο, υπουργάρα, ο υπουργό Υπουργική Ναυλία, ο κ. Πλακωτάκη. Το λέω για να τονίσω τη σημαντικότητα του υπουργού, έτσι, και όχι για να γελάσουμε ή για να υποβαθμίσω την αξία του κ. Πλακωτάκη. Αλλή μόνο. Ο κ. Πλακωτάκη λοιπόν ήρθε, διοργανώθηκαν κάποιε δύο συναντήσει κτλ. Υπήρξε πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο όμω να, να είμαι ειλικρινή, δεν μπορώ να σα το πω ακριβώ το πλούσιο πρόγραμμα. Γιατί ενώ από το Υπουργείο, Νησιωτικής, Υπουργείο Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική αλλά και από το Γραφείο του Βουλευτή μα στέλνουν κάθε τρει και λίγο διάφορα προ δημοσίευση, η την επίσκεψη δεν αξιώθηκε κανένα σε εμά προσωπικά στο samostimes.gr να μα στείλει κάτι να μα ενημερώσει ότι έρχεται ο δόλιο ο άνθρωπο. Ο κ. Πλαγιωτάκη όμω, επειδή δεν είναι κανένα τυχαίο και γενικότερα οι υπουργοί μια κυβέρνηση δεν μπορούν να είναι τυχαίοι και δεν είναι τυχαίοι, έχουν όλα τα κανάλια γύρω-γύρω, τα κανάλια τη διόδου ενώ, προκειμένου να πούνε και να επικοινωνήσουν τα πράγματα στον κόσμο. Τι είπε λοιπόν ο κ. Πλαγιωτάκη, φτάνοντα στην πολύ όμορφη σάμο μα, επισκεπτόμενο στη συνέχεια την Ικαρία και του Φούρνου. Ότι στην περιφερειακή ενότητα Σάμου, για Σάμου, Φούρνου, Ικαρία και Θήμενα, έχουν εξασφαλιστεί πόροι για την ορίμανση και υλοποίηση κρίσιμων και σημαντικών λιμενικών έργων και υποδομών αξία 13 εκατομμυρίων ευρώ. Και γιατί εκεί στη Νέα Δημοκρατία είναι και πολύ καλή και στην πρόσθεση, κοτσάρουν από κοντά λέει και άλλα 14 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν δεσμευτεί ω πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 7 ενδονησιωτικέ ακτοπλοϊκέ γραμμέ τη περιφερειακή ενότητα Σάμου. Πόσο μα κάνει, πόσο μα κάνει, μανάρια μου, το σύνολο, το σύνολο μα κάνει 27 εκατομμύρια ευρώ. 27 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Τιτάνο του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι εδώ για να τα προσφέρει σε εμά, εδώ που καθόμαστε και φυλάμε θερμοπύλης Γιατί μα αρέσει πάρα πολύ να το λέμε αυτό και μα αρέσει ακόμα πολύ περισσότερο να το ακούμε αυτό. Τα 13 λένε για έργα, λιμενικά έργα και υποδομών βγαλτε τωρα τώρα από αυτά 2-3 που χρειάζονται για να έρθουν τα λιμάνια στα ίσα στη Σάμμο μετά το σεισμό τη 30η Οκτωβρίου του 2020, που ακόμα έτσι είναι τα έρμα, τα δόλια τα λιμάνια, έτσι είναι παρατημένα. Αν εξαιρέσει κάτι που γίνεται στο Μαλαγάρι, το οποίο δεν έχει να κάνει με το σεισμό, τα υπόλοιπα λιμάνια εδώ είναι αφημένα στη μοίρα του. Από αυτά λοιπόν θα βγάλει 2-3 εκατομμύρια και θα βγάλει όμω και κάποια εκατομμυρία που χρειάζονται για να τελειώσουν οι λιμενικέ εργασίε στου φούρνου, θα βγάλεις και στην τσεκαρία στο λιμανάκι που έχει προβλήματα και εν πάση περιπτώσει καλοφάγατα να είναι γιατί αυτά ξέρετε δεν είναι δεν πάνε έτσι, είναι στοχευμένα σημαδεμένα το που θα πάνε και το που θα διατεθούν είναι κακό θα μου πείτε, όχι θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλό αλλά δεν είναι λεφτά τα οποία τα βγάζει ούτε ο κύριο Πλαγιωτάκη από την τσέπη του, ούτε ο κύριο Μητσοτάκη τα βγάζει από την τσέπη του και φυσικά δεν τα βγάζει από την τσέπη τη ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα, ούτε η κυβέρνηση του Πασόκ, η κυβέρνηση Καραμαλή ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση πέρασε από αυτόν τον τόπο. Είναι λεφτά τα οποία προέρχονται από τη φορολογία των Ελλήνων και από εμά εδώ τη δικιά μα φορολογία αυτών που φυλάνε θερμοπύλες. Να έρχεται λοιπόν τώρα κάποιο, οποιοδήποτε κάποιο, στην προκειμένη περίπτωση είναι ο υπουργό τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Πλακιωτάκη. Θα μπορούσε να ήταν ο υπουργό μια οποιασδήποτε κυβέρνηση, ενό οποιαδήποτε κόμματο. Και να σου λέει λίγο πολύ ότι, αδερφέ, χάρη σου κάνω, κοίταξε εδώ, έρχομαι, έχω φράγκα πολλά και θα πάρει λοιπόν 27 εκατομμυράκια δώρα από εμά χαρισμά μα ούτε δώρα τα παίρνουμε κύριε Πλακοτάκι, ούτε χάρισμα μας τα κάνετε. Είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων και εμείς πληρώνουμε, ξέρετε κάτι, την εφορία μας. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Και για να μας φτιάξετε τους πέντε έρημους σκορφανούς δρόμους που έχουμε στο νησί και οι οποίοι, τα έχουμε πει και σε άλλο podcast, να το πούμε για άλλη μια φορά, έχουν γεμίσει λακκούβες μας δρόμους και δεν μπορούμε να, να τις απολαύσουμε με τους δρόμους που έχετε γεμίσει όλες τις λακκούβες εδώ της ε, Σάμου, είναι γεγονός, αλλά το κυριότερο είναι να έχουμε λιμάνια προκειμένου να μπορούμε να ταξιδεύουμε. Τώρα βέβαια θα μου πει, γιατί τα λες με πλακιωτάκι αυτά, δεν έχει καμία δουλειά, ο πλακιωτάκις τι να σου κάνει, είπε θα σου δώσει τα λεφτά τα οποία είναι δικά μας τα επαναλαμβάνω εν πάση περίπτωση έστω και με αυτήν την υπερβολή ότι εκείνο θα δίνει και η κυβέρνηση του Τιτανομέγης του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά το κυριότερο είναι τα καράβια, τι να τα κάνει στα λιμάνια αν δεν έχει τα καράβια, α? τι να τα κάνει στα λεφτά αν δεν έχει μία, λέει το τραγούδι άσμα τι ήταν αυτό με οτιδήποτε πείμα ε, γνωμικό παροιμία οτιδήποτε οπωσδήποτε θέλετε να το πείτε αλλά είναι γεγονό ότι αν δεν έχεις καράβια τι να τα κάνεις στα λιμάνια και εμείς εδώ είμαστε στην εποχή όπου καράβια δεν έχουμε και όχι τώρα δεν έχουμε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ε, τι να πρωτοθυμηθούμε, έχει, έχει βελτιωθεί λιγάκι η κατάσταση σε σχέση με το όπω ήταν μια περίοδο. στις επίση κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, όταν έβγαινε ο Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό ο υπέρλαπτο αστέα πολιτική ζωή, το οποίο όμω μπράβο του, στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον παρακολουθώ από πάρα πολύ παλιά, από τότε που είχε την εκπομπή φωνή Ελληνή στο ραδιόφωνο και αναμεταδόταν από τον παλιό καλό των ε, 100 ραδιο Σάμο 102 FM. Εκείνη την εποχή, δεν το θυμάστε, μιλάμε. Ε, ε, Τέλη δεκαετίας 90, 96, 97, 98, 99, 2000 και μέσα, μέχρι το 2000 νομίζω είχε πάρει, είχε, μια, ε, είχε την εκπομπή ε, φωνή ελληνική, ε, όχι συγγνώμη φωνή ελληνική, ελληνική αγωγή, κάπω έτσι λεγόταν, ε, ελληνική αγωγή, όπου έπαιζε κάθε Σάββατο πρωί. 9 με 10 το πρωί ήταν για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική ιστορία και ήταν καταπληκτικό ο Άδωνη Γεωργιάδη εκεί. Μετά κάτι έπαθε, έφαγε πέτρα στο κεφάλι και έγινε ο Άδωνη Γεωργιάδη που όλοι γνωρίζουμε και πραγματικά απέχει πάρα πολύ από εκείνον τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι μα έλεγε λοιπόν ο Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είμαι το ιερά πέτρα, θα πάτε κολυμπώντα. Και αυτές, αυτή είναι γενικώ η στρατηγική σκέψη τη κυβέρνηση ,τι ό,τι αφορά τι ακτοπλοείε. Ότι Εμεί καράβια δεν έχουμε. Αυτό λένε οι κυβερνήσει όταν του ζωρίζει, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση τη ζωή σου λέει ότι εμεί καράβια δεν έχουμε. Καράβια έχουν εφοπλιστέ. Και από εκεί και πέρα εμεί θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να έχετε εσεί καράβια. Τι είναι αυτό που πρέπει, αυτό που είπε και ο κύριος Πλακιωτάκης. Να βρούμε φραγκάκια, να τα επιδοτήσουμε στου εφοπλιστέ για τι ενδονησιωτικέ αυτοπλοϊκέ γραμμέ. Γιατί αλλιώ οι εφοπλιστέ εδώ στην Ακριτική Σάμμο, στην Ικαρία, γενικότερα εδώ τριγύρω δεν έρχονται γιατί δεν βρίσκουν λεφτά να βγάλουν ως επιχείρηση που είναι. Οπότε σου λέει η κυβέρνηση χώνουμε εμείς τα χρηματάκια εκεί που πρέπει να τα χώσουμε και που θέλουμε εμείς να τα χώσουμε και τελειώνει η υπόθεση. Η υπόθεση όμως είναι ότι στην ακτοπλοεία έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έχει επικρατήσει ένα τρελό μονοπόλιο για το οποίο κανένας δεν μιλάει Κανένα δεν θέλει να πει κάτι, αλλά γιατί να πει, αφού οι εφοπλιστέ είναι φίλοι μα, οι επιδοτήσει των κυβερνήσεων περιορίζονται στο πολύ απλό. Στι μικρέ ενδονησιωτικέ ακτοπλοϊκές γραμμέ. Γιατί εκεί υπάρχει φαΐ να μοιραστεί. Υπάρχουν χρήματα να μοιραστούν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι καν δικά μα, μάλλον είναι δικά μα μέχρι ένα σημείο γιατί τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι συμφέρουν τα κράτη, έτσι μαζεύονται τα χρήματα. Δηλαδή, όταν παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνουμε και λεφτά δικά μα. Δεν παίρνουμε μόνο λεφτά των άλλων, έτσι. Αλλά εκεί έχει και μικρότερε εταιρεούλε οι οποίε μπορούν να κινούνται. Και αν έχει μία, δύο, τρει μικρέ εταιρείε, θα πρέπει να κάνει τι, θα πρέπει να διαλέξει ποιο είναι μαζί μα και ποιο είναι με του άλλου, προκειμένου να πάρει μέρο των χρημάτων. Γιατί όλοι μαζί να επιζήσουν δεν γίνεται είμαστε σουμαρώστε σε μια φιλελεύθερη παγκοσμιοποιημένη ε, η κοινωνία, η οικονομία κτλ. κτλ, κτλ. Και τι είπε ο κ. Πλαγιωτάκη ε, κι άλλα, είπε κι άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε επίση ο κ. Πλαγιωτάκη σχέ, σχέση με τα pushbacks, τα οποία δεν τη λέω όμω αυτή τη λέξη, pushbacks ή αλλιώ επαναπροωθήσει. Αυτά τα λένε οι κακοί, κάποιοι ανώμαλοι δημοσιογράφοι που υπάρχουν, όπω η New York Times, ο Guardian, το BBC, η Deutsche Welle, η Ολλανδική κυβέρνηση η οποία έβγαλε και είπε ότι είπε, παιδιά κοιτάξτε να δείτε μάλλον θα πρέπει να την κάνουμε με λαφρά πηδηματάκια και να μην δίνουμε χρήματα στην Ελλάδα για το προσφυγικό και για το λιμενικό σώμα γιατί? γιατί με τα pushbacks που κάνει είμαστε νομικά εκτεθειμένοι αυτό είπε η Ολλανδική κυβέρνηση, αυτό βγήκαν και είπαν οι Ολλανδοί αλλά ο κ. Πλαγιωτάκη εστιάστηκε μόνο στο καλό τη υπόθεση, γιατί γίνεται και αυτό να μην είμαστε σοποδιωτικοί, στο κομμάτι όπου το λιμενικό σώζει ανθρώπινε ζωέ. Και φυσικά υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει το κομμάτι αυτό, γιατί αυτή είναι η νούμερο ένα αποστολή του λιμενικού σώματο: να σώζει ανθρώπινε ζωέ και βεβαίω να φυλάει και τα ελληνικά σύνορα και δεν θα υπήρχε καμία απολύτω αντίρρηση ούτε με τα pushback τη επαναπροωθή, όπω θέλετε, πείτε τη, εάν αυτέ γινόταν κανονικά με το εθνόσημο. Αν υπήρχε ένα κράτο το οποίο είχε, πώ να το πω, κοχώνε, αν υπήρχε ένα κράτο το οποίο είχε κοχώνε, μεγάλα κοχώνε, και έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμά η εθνική μα πολιτική είναι αυτή, επαναπροώθηση. Οπότε ο λιμενικό, το λιμενικό σώμα, η αστυνομία, χωρί να χρειάζεται να φοράει full face κουκούλα και να κρύβει τα διακριτικά του. Έτσι, να, είναι, να μοιάζει δηλαδή με συμμορία θα μπορούσε και χωρίς να κλωτσάει έγκλης γυναίκες και μωρά παιδιά στις βάρκες πίσω από τη, από τη στεριά θα μπορούσε να παίζει αυτό το ρόλο του ως κυρίαρχο κράτος να πει εγώ αυτή την πρακτική ακολουθώ. Όχι όμως η ελληνική κυβέρνηση η σημερινή ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι να έχει το ρόλο του Κατσαπλιά. Τώρα <Το τι διαφορά μπορεί να έχει. Μάλλον τη σχέση έχει ο κύριο Πλακιωτάκη με τα μαχαίρια έξω. Τα μαχαίρια έξω, για όσου δεν την έχετε δει, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία η οποία, στην οποία παίζει ο Daniel Κρέγκ, ο James Bond, τον οποίο τον σκοτώσαν δεν ξέρω γιατί, αν εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα προσωπικό αποθυμένο, δεν θα το βάλω εδώ. σω πρέπει να κάνουμε ένα podcast συγκεκριμένα για τον James Bond και τι κάνανε οι κερατάδε εκεί που τον σκοτώσανε. Αλλά στην ταινία αυτή, στο «Μαχαίρια έξω, ο Daniel Craig θυμίζει πάρα πολύ «Ηρακλή που Πουαρό. Έτσι και μάλιστα έχουμε και sequel τη ταινία, δηλαδή την έχετε δει, αναζητήσετε, δείτε την είναι το 19, την είδα σχετικά πρόσφατα και γι' αυτό την αναφέρω. Αλλά και γιατί είναι και χαρακτηριστικό ο τίτλο, το «Μαχαίρια έξω. Λέγαμε εδώ και νομίζω στο πρώτο podcast, πριν από τέσσερα επεισόδια, ότι κοίταξε να δει τι γίνεται. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Οι εκλογέ η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το 23. Οι εκλογέ όμω, οι εθνικέ, αναμένονται να είναι νωρίτερα. Αυτοί που ξέρουν και βλέπουν μπροστά του και κοιτάνε, λένε ότι οι εκλογούλε ίσω είναι και ε, στο, μέσα στο επόμενο εξάμεινο που έχουμε μπροστά μα, εκεί μέχρι τέλη Μαου, αρχέ Ιουνίου, να έχουμε ξεμπερδέψει από αυτό το θέμα. Έχουν βγει λοιπόν τα μαχαίρια έξω, όχι όμω σε επίπεδο βουλευτικό ακόμα, έχουν βγει όμω τα μαχαίρια έξω σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, οι στρατοί, αν δεν έχουν εντελώς συγκροτηθεί, συγκροτούνται και περιμένουν όλοι και προσπαθούν όλοι σε ένα επικοινωνιακό επίπεδο να αποκτήσουν το πάνω χέρι. Βεβαίω, δεν μπορώ να καταλάβω τη φιλοδοξία κανενός, γιατί, ε, ξέρετε... Επανήλθαμε στα παλιά, άλλαξε πάλι ο εκλογικό νόμο και χρειάζεται πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων προκειμένου να κλείσουν ψηφοδέλτια παντού και να έχει κάποιο ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο. Και αυτό ίσω θα έπρεπε να απασχολεί πρώτα απ' όλα όποιονδήποτε θέλει και σκέφτεται να κατέβει υποψήφιο δήμαρχο παρά οτιδήποτε άλλο και αλλάζει και πάλι το παιχνιδάκι και για τους προέδρους των κοινοτήτων και των δημοτικών ενωτήτων οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν τα πόδια τους και στις δύο Κυριακές τις εκλογικές αναμετρήσεις προκειμένου να καταφέρουν να βγουν γιατί έχει αλλάξει πάλι ο νόμος. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το τόπο να καταλήξουμε πότε φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση και πότε φταίνε οι κυβερνήσει. Εννοεί ότι μπορεί να φταίνουν και οι δύο μαζί. Αλλά σίγουρα για θέματα τη τοπική αυτοδιοίκηση δεν φταίει η κυβέρνηση και για θέματα τη κυβέρνηση δεν φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ουδέποτε ε, και είναι η πρώτη φορά νομίζω που επιχειρείται αυτό να μετατοπιστεί το θέμα των ακτοπλοϊκών γραμμών στι δημοτικέ αρχέ. Η Δήμη διαχρονικά και τότε που είχαμε ένα Δήμο και το παλιότερα που είχαμε τέσσερι Δήμου δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν ακτοπλοϊκέ γραμμέ. Μπορούν με έναν δικό του τρόπο, δεν ξέρω ποιος τρόπος θα είναι αυτός, να δελεάσουν τις εταιρείε προκειμένου να αποκτήσουν μια καλύτερη σχέση και μια πιθανόν καλύτερη μεταχείριση όπου χρειαστεί. Αλλά να εξασφαλίσουν ακτοπλοϊκές γραμμές, όχι, αυτά είναι παπατζηλίκια, αυτά είναι παραμύθια. Και αν θες να ζητήσεις ευθύνε, γι' αυτά ζητάς από τον εκάστοτε βουλευτή και ειδικότερα από τον εκάστοτε κυβερνητικό βουλευτή, ο δεν φτάνει μόνο να είναι κάθε τρει και λίγο κατόπιν ενεργειών μου για θέματα για τα οποία δεν κάνουν τζι, αλλά θα πρέπει να σπάει και αυγά. Και δυστυχώ σε ό,τι αφορά στο θέμα των βουλευτών, στι δύο τελευταίε τουλάχιστον κοινοβουλευτικέ περιόδου έχουμε ατυχήσει γιατί έχουμε τον έναν χειρότερο από τον άλλον. Είναι μια γενικότερη αλήθεια αυτή, την οποία δεν την διαπιστώνουμε μόνο εμείς εδώ, αλλά διαπιστώνεται γενικώς. Τώρα, αν θες να κάνεις, να βγάλεις, να κάνεις το άσπρο μαύρο, μπορείς να λες οτιδήποτε θες. Να συμφωνήσουμε καταρχήν, και πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει αυτό από την Αρχή για να υπάρχουν παρεξηγήσεις, και να πούμε ότι οι δημοτικές αρχές είναι άχρηστες. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να το πούμε άχρηστε. Είναι πρόκειται για κάτι άχρηστους οι οποίοι έχουν πάει και έχουν κάτσει εκεί στα δημαρχεία ε, και δεν κάνουν τίποτα και τέλειωσε η υπόθεση. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην μου λέτε διάφορα. Αλλά το να προσπαθούμε όμω να του επιρρύψουμε ευθύνε για κάτι το οποίο δεν έχουν καμία απολύτω ευθύνη, είναι τουλάχιστον τραγικό. Ελάτε να πούμε για την κακή ποιότητα του δικού δικτύου και να πούμε ότι οι Δήμοι, οι Δημοτικέ Αρχέ και στου δύο Δήμου φταίνουν για την κακή ποιότητα του δημοτικού δικτύου. Θέλετε να πούμε για τον τρόπο που χειρίζονται άλλα θέματα καθημερινότητα, για τα σκουπίδια που μαζεύονται ή δεν μαζεύονται, για το νερό που έχουμε που δεν έχουμε. Να πούμε και να του επιρρύψουμε ευθύνε. Αλλά δεν θα του επιρρύψουμε ευθύνε ούτε γιατί δεν έχουμε καράβια γιατί το μοναδικό που έχουν να κάνουν πέρα από το να φωνάξουν και να κάνουν μια επιστολή διαμαρτυρίας δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε άλλο όπως επίσης δεν, τους χρεώνεις, δεν μπορεί να τους χρεώσει κανείς και κανένα θετικό όταν γίνεται κάτι θετικό πάνω στον τομέα αυτό γιατί το ξαναλέμε δεν έχουν σχεδόν καμία Απολύτω αρμοδιότητα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό το θέμα είναι μια επιστολή διαμαρτυρία ή στην καλύτερη περίπτωση να βρουν διόδου και να έχουν μια καλή σχέση με τις ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν κάποια στιγμή αν γίνεται να αποκομίσουν κάτι πέραν τούτου ουδέν <σομίλια> <σομίλια> Αεροπορικές εταιρείες μιας και είμαστε στον χώρο των αεροπορικών επικοινωνιών και 5G. Έχει αρχίσει τώρα τελευταία. Το 5G είναι κατά σε εφαρμογή, είναι κάτι το οποίο πρόκειται να μπει, έτσι. Είναι σε εφαρμογή. Αλλά έχει προκληθεί ένα χάο στι αεροπορικέ εταιρείε και ειδικότερα στι ΗΠΑ σε σχέση με το 5G. Και αυτό γιατί οι η άκρο τεχνική τομή τη ασύρματη τεχνολογία και των ηλεκτρονικών για αεροσκάφη ή έχουν γίνει ένα αντικείμενο σύγκρουση στι ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Οι αεροπορικέ εταιρείε προειδοποιούν για χάο στι αερομεταφορέ εάν οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι ξεκινούσαν τη λειτουργία στα νέα δίκτυα 5G όπω είχε προγραμματιστεί για χτε Τετάρτη, κάτι το οποίο δεν έγινε. Για προχτέ Τετάρτη, κάτι το οποίο δεν έγινε. Το 5G ναι μεν θα δώσει υπερταχείες συνδέσεις στους χρήστες κινητής τηλεφωνίας και μεταφορές δεδομένων κτλ. κτλ. Ωστόσο, οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν εκφράσει ανησυχίε για πιθανέ παρεμβολέ στα συστήματα οργάνων των αεροσκαφών. Μάλιστα, δύο τεράστιοι τηλεπικοινωνικοί όμιλοι, η ATT και η Verizon στι ΗΠΑ, δήλωσαν ότι συμφώνησαν οικειοθελώ να περιορίσουν το 5G κοντά σε διαδρόμου αεροδρομίων. Έτσι. Παράλληλα, προχωρούσαν στην υιοθέτηση του 5G σε εθνικό επίπεδο. Οι κινήσεις αυτές μείωσαν λίγο την κόντρα με τον αεροπορικό κλάδο, αλλά παρόλα αυτά, αρκετά μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις ή τις προγραμμάτισαν με διαφορετικά αεροσκάφη σε μια σειρά πτήσεων στις ΗΠΑ. Οι Emirates, η Emirates, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, έτσι, τα δρομολόγια προς νέα πόλεις των ΗΠΑ, Βοστόνη, Σικάγο, Μαϊάμι, ενώ ε, μεταξύ αυτών η Air India και η Ιαπωνική ανακύρωσαν επίση πτήσει, και μιλάμε για τρει εταιρείε οι οποίε διακινούν πολύ μεγάλο ε, πλήθο ε, ανθρώπων ε, προ και εσωτερικά στι ΗΠΑ και άλλε όπω η British Airways, η Cathy Pacific, η Korean Air άλλαξαν τύπου αεροσκαφών για να αποφύγουν να πετάξουν. Με Boeing 777 σε ορισμένα αεροδρόμια των ΗΠΑ, γιατί ε, το αεροσκάφο αυτό δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση για προσγείωση σε ορισμένα αεροδρόμια που επηρεάζονται από την υιοθέτηση του 5G. Η Delta Airlines και εκείνη ε, σχεδιάζει πιθανέ ακυρώσει, γιατί έχουν σε 14 αεροδρόμια 5G και να δούμε πώ θα, θα το κάνουμε και γενικότερα. Οι αεροπορικέ εταιρείε προειδοποιούν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να επηρεάσει ευαίσθητο εξοπλισμό, ιδίω όργανα μέτρηση ύψου που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητε για να μετρήσουν πόσο ψηλά πέτανε ένα αεροσκάφο και παρέχουν δεδομένα σε κρίσιμο για την ασφάλεια εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου του αυτόματο πιλότου ο αεροπορικός κλάδος έχει εκπέμψει τις ανησυχίες του αυτές πολλές άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει το 5G αλλά μια βασική διαφορά είναι ότι η ζώνη ραδιοσυχνοτήτων για το 5G στις ΗΠΑ είναι πιο κοντά στο ευρωζώνης που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά αεροσκάφη από τις άλλες περιοχές όπως και της Ευρώπης γι' αυτό και μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχουμε τέτοιες αναμετρήσεις μεταξύ τηλεφωνικών εταιριών και αεροπορικών εταιριών στην ευρωπαϊκή ζώνη. Παρ' όλα αυτά, ο Οργανισμό Αεροπορική Ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τυχόν περιστατικά που προκαλούνται από παρεμβολέ 5G και ότι τα δεδομένα που ελήφθησαν από κατασκευαστέ αεροσκαφών δεν προσφέρουν πιστικά στοιχεία πω υπάρχουν άμεσε ανησυχίε για την ασφάλεια και αυτό πιστέψτε με ότι είναι καθόλου μικρό πράγμα για να το συζητάμε. Και τέλο, γιατί σήμερα είπαμε να μην ασχοληθούμε ούτε με τι COVID ούτε με τίποτα τέτοιε, για τέλο, έχουμε την Ελπίδα. Την Ελπίδα η οποία έρχεται και δεν είναι προεκλογικό σύνθημα του Πασόκ. Έρχονται χιόνια και πολυκοψήφιο σε όλη την Ελλάδα. Η χώρα, λέει, τα επόμενα 24 ώρα θα έρθει αντιμέτωπη με πολλέ θερμοκρασίε. Το πρώτο κυρικό σύστημα αναμένεται να μα επηρεάσει από αυτό το Σάββατο. Και το δεύτερο, το οποίο θα είναι πιο ισχυρό, θα έρθει από τη Δευτέρα και θα κρατήσει περίπου μία εβδομάδα. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρέ βροχέ, έντονε καταιγίδε, θυελώδει άνεμοι, θερμοκρασίε κάτω από το 0 και φυσικά πυκνέ χιονοπτώσει. Σύμφωνα με του μετρολόγου, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τι επόμενε ώρε. Η ψυχρή μάζα έρχεται από τα βόρεια, θα χτυπήσει από το απόγευμα τη Παρασκευή, αρχικά τη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι το μεσημέρι, αύριο, η μάζα ψύχου θα έχει κατέβει σχεδόν μέχρι τι κυκλάδε, ενώ Κυριακή μεσημέρι θα έχει φτάσει μέχρι την Κρήτη και τα 12 άνισα. ε, ως το μεσημέρι της Δευτέρας θα έχουμε τσουχτερό κρύο σε όλη τη χώρα, πολύ ψυχρέ αέριε μάζε. Το δεύτερο κύμα ψύχου θα ξεκινήσει από βράδυ Δευτέρα μέχρι Τρίτη και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας την οποία εκτιμά ότι θα έχει ως αποτέλεσμα βέβαια και την χιονόπτωση το πρώτο κύμα θα χτυπήσει όλο το Αιγαίο και κατά τόπου στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του Αιγαίου θα έχει χιονοπτήσεις που θα είναι πολύ πυκνές έτσι, την Κυριακή θα έχουμε μια ύφεση των φαινομένων αλλά στο Αιγαίο θα συνεχιστούν κατά διαστήματα πύκνες χιονοπτώσεις και το δεύτερο κύμα από τη Δευτέρα και μετά θα έχουμε περισσότερες χιονοπτώσεις στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο αλλά ακόμη και στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα η εβδομάδα λοιπόν που έρχεται μπαίνουμε στην κατάψυξη και προσοχή σε όλους να ακούτε αυτά που λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μπορέσετε να κινηθείτε και να κινηθούμε όλοι με ασφάλεια. Και είχα τελευταίο πριν σας αφήσουμε το οποίο το αφήνουμε έτσι πολύ τροφή ως σκέψη. Όσοι έχετε παιδιά στο σχόλιο το έχετε δει ήδη εμείς το βλέπουμε, κάθε, το βλέπουμε, κάθε, φορά την Παρασκευή και την Τρίτη το πρωί όταν μικροί μαθητές της πρώτης δημοτικού μέχρι της έκτης δημοτικού και τα παιδιά του γυμνασίου και όλοι θα πρέπει για να μπουν στο σχολείο να επιδεικνύουν ένα χαρτί να έχουν ένα χαρτί μαζί τους και να δείχνουν ένα χαρτί τα περίφημα self-test, η δήλωση του self-test και οι δάσκαλοι πρέπει να στέκονται στην πόρτα και να επιτρέπουν να απαγορεύουν σε ένα παιδί ανάλογα με το χαρτί να μπει μέσα στην είσοδο. Να μπει μέσα στη σχολική μονάδα. Την ίδια στιγμή που τα χαρτιά αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στι διευθύνσει των σχολείων και θα έπρεπε να ελέγχονται κατά αυτόν τον τρόπο και όχι στην είσοδο των σχολείων. Και αναρωτιόμουν, ίσω να το έχετε αναρωτηθεί κι εσεί, και λιγάκι να το σκεφτούμε, ότι πόσο βουλικό είναι για, για τι κυβερνήσει, οι οποίε θέλουν να μάθουν του πολίτε του στον συνεχή και διαρκή έλεγχο, να το περνά αυτό από τα πετάκια τη πρώτη δημοτικού: Ότι έχει το χαρτί μαζί σου για να περάσεις να κάνεις μάθημα. Πόσο εύκολο είναι να εμπεδώνεις τον τρόμο και τον φόβο στις καρδιές των πολιτών σου και ειδικότερα από την τρυφερή ηλικία των νηπίων προνηπίων του Δημοτικού Σχολείου και ούτω καθεξής. Τι είδους πολίτες θα έχεις στο μέλλον. Κάθε και λίγο το podcast μέσα από το samostimes.gr μέσα από την σελίδα του Samos Times στο Facebook και φυσικά μας ακούτε μέσα από το κανάλι του Samos Times στο YouTube όπου κάνετε και εγγραφή. Κάθε τρει και λίγο με τον δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Μέχρι την Δευτέρα λοιπόν, φιλιά στο σπίτι και να προσέχετε το κρύο, τα χιόνια και τον πάγο ο οποίος έρχεται και θα μας βάλει στην κατάψυξη όλη την υπόλοιπη εβδομάδα καθώς λένε οι